Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε πολιτική επικαιρότητα και στις ευρωεκλογές, οι οποίες είναι πρώτων πυλών, και θα συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Βασίλη Τομπουλίδη, που είναι σε σύνδεση μαζί μας. Κύριε Τομπουλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Πανταζή και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Οι ευρωεκλογές... Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, οι ευρωεκλογές είναι πλέον πάρα πολύ κοντά. Λίγες ημέρες έμειναν, μια εβδομάδα ουσιαστικά για τις κάλπες των ευρωεκλογών, για να ψηφίσουν και στην Ελλάδα όλοι οι πολίτες, όλοι οι ψηφοφόροι. Να ξεκινήσουμε με το κόμμα, να ξεκινήσουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι αρχικά του ΚΚΕ σε αυτές τις ευρωεκλογές, τις τόσο σημαντικές ευρωεκλογές που είναι οι φετινές. Ναι. Ο στόχος του κόμματός μας είναι καταρχήν εκλογικά τουλάχιστον να είναι για τις 9 Ιουνίου, να είναι όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται, με όσους περισσότερους ευρωβουλευτές γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Και νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει αυτός στόχος και της πλειοψηφίας των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, των νέων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ακριβώς γιατί την επόμενη μέρα των εκλογών, σκεπτόμενοι αυτήν τη μέρα, την επόμενη και την επόμενη περίοδο, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού πρέπει να σκεφτεί αν θέλει να έχει ενισχυμένα τα κόμματα που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση σε σχέση με τους καθυλωμένους μισθούς, την ακρίβεια, την υπερφορολόγηση, τη συμμετοχή μας σε δύο τουλάχιστον επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, ή θα έχει ενισχυμένο το ΚΚΕ, το μοναδικό κόμμα που δεν ψήφισε μνημόνια, δεν έδωσε συγχωροχάρτη σε αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει δεσμεύσει στα λόμπι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ξέρει ότι είναι το μόνο κόμμα που και οι εκλεγμένοι του και συνολικά την επόμενη μέρα θα είναι εκεί και μέσα στην Ευρωβουλή, όπως κάνουμε και στην Ελληνική Βουλή οι βουλευτές μας, αλλά και για να μεταφέρει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και όλων των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται, αλλά και κυρίως θα είναι την επόμενη μέρα στους δρόμους του αγώνα, εκεί που θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν οι μεγάλες αλλαγές. Εκεί που ανατρέπονται και μπαίνουν εμπόδια, δηλαδή, σε αυτές τις αντιλαϊκές αποφάσεις που δρομολογούν και η κυβέρνηση φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με τη συνένεση και όλων των άλλων κομμάτων που στηρίζουν αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Τομπουλίδη, μιλώντας και λίγο δημοσκοπικά, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, αν και οι δημοσκοπήσεις λένε πολλές φορές ότι είναι περισσότερο για εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βρίσκεται στην τέταρτη θέση και στο 7,6% πριν από μία μέρα είναι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να κινηθεί το κόμμα, πιστεύετε ότι μπορεί να ξεπεράσει αυτό το ποσοστό, να δούμε ένα υψηλότερο ποσοστό από το 7,6%? Κοιτάξτε, 7,7% είχε το κόμμα μας στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, όταν οι δημοσκοπήσεις, θα θυμίσω, την τελευταία εβδομάδα η πλειοψηφία τουλάχιστον μας ρίχναν γύρω στο 5-6% πρώτον. Δεύτερον, εντάξει, τις βλέπουμε, τις παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, κυρίως για να βγάζουμε και άλλα συμπεράσματα από τα άλλα τα ερωτήματα, κυρίως έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις, να κάνω μια μικρή παρένθεση, που δείχνουν ότι πάνω από 40, σχεδόν και 50% σε κάποιες δημοσκοπήσεις νιώθουν δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η δυσαρέσκεια πρέπει να εκφραστεί, λέμε, στην κάλπη, δεν πρέπει να πάει στην αποχή, δεν πρέπει να πάει σε άλλα δίθεν αντισυστημικά κόμματα που στην ουσία έχουν συμφωνήσει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η μόνη έκφραση για τη δυσαρέσκεια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που νιώθουν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι η ψήφος στο ΚΚΕ. Αλλά θα ήθελα να σας πω, εντάξει, υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις. Εγώ και είδα μια δημοσκόπηση προχθές που έδινε στο Κομμουνιστικό Κόμμα 11,5% της προράτα, αν θυμάμαι καλά. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή πραγματικά, αυτό που βλέπουμε κι εμείς, αυτό που μπορώ να πω είναι εγώ καθημερινά τι συναντάμε από τη μεγάλη δημοσκόπηση στους χώρους που κάνουμε, να το πω έτσι μέσα εισαγωγικά, στους εργασιακούς χώρους, σε μεγάλους χώρους δουλειάς και καθημερινά στις γειτονιές, στις συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Που από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί φτάσαμε όντως και 8 μέρες πριν τις εκλογές, είμαστε σχεδόν μάλλον το μοναδικό κόμμα που συνομιλεί με τους εργαζόμενους. Οι άλλοι θέλουν να μην πάει στα βασικά πολιτικά ζητήματα η κουβέντα, αλλά να περάσει λίγο lifestyle προεκλογική περίοδος. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο έδαφος και δυνατότητα
για πολλούς εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους νέους να κάνουν το βήμα που όλοι αυτοί που το σκέφτονται, πραγματικά εγώ αυτό θα πω, όλοι αυτοί που το σκέφτονται, αν συμμετέχουν στις εκλογές και αν κάνουν αυτό που σκέφτονται, να ψηφίσουν έστω και για πρώτη φορά τώρα κουκουέ, χωρίς απαραίτητα να συμφωνούν σε όλες τις θέσεις και τις προτάσεις του ΚΚΕ, μπορούμε να κάνουμε μεγάλη έκπληξη το βράδυ των εκλογών, που θα συζητάει όχι μόνο στην Ελλάδα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη την επόμενη μέρα και τα άλλα κόμματα, αλλά θα συζητάει όλη η Ευρώπη και θα δώσει μια μεγάλη ανάσα και μια μεγάλη αισιοδοξία στους λαούς όλης της Ευρώπης. Πάμε και σε κάποια ζητήματα τώρα που αφορούν όλη την Ευρώπη, την Ελλάδα, αλλά αφορούν και εδώ την περιοχή. Ένα από αυτά είναι το δημογραφικό ζήτημα, ένα πρόβλημα πολύ έντονο εδώ στον Εύρο και ειδικά στο βόρειο τμήμα του, με οικισμούς να αραιώνουν, άνθρωποι να φεύγουν, να αναζητούν κάτι καλύτερο. Είναι γνωστό αυτό. Τι προτείνει το ΚΚΕ στο συγκεκριμένο ζήτημα? Το ζήτημα, εντάξει, είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλες οι περιοχές, φυσικά και η περιοχή του Εύρου, αλλά ιδίως οι περιοχές και, άμα θέλετε, και εκτός Αθηνών και λοιπά, πιο έντονα ίσως. Το ζήτημα είναι κατά πόσο, αν δεν στηριχθεί πραγματικά το λαϊκό εισόδημα, να το πούμε έτσι, αν δεν υπάρχει μια πολιτική ανάπτυξης πραγματικά που θα είναι προς το συμφέρον της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών των πολλών και στην περιφέρεια, αν δεν έρθουν πολιτικές οι οποίες θα είναι ενάντια σε αυτή την κοινή αγροτική πολιτική, για παράδειγμα, γιατί ξέρουμε ότι είναι έντονο και το αγροτικό στοιχείο και στον Εύρο, ενάντια σε αυτή την κοινή αγροτική πολιτική που συνεχίζει να ξεκληρίζει πραγματικά χιλιάδες αγροτικές οικογένειες μικρού και μεσαίου, με μικρά και μεσαία εισοδήματα, δεν υπάρχει περίπτωση φυσικά να δοθεί μόνιμη ή κάποια σταθερή λύση στο δημογραφικό. Όταν νέοι μπαίνουν στο χώρο, μπαίνουν στην εργασία με συνθήκες απαράδεκτες που έχουν ψηφίσει αυτά τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανονισμούς που έρχονται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παλιότερα οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και τους κάνουν νόμους στην Ελληνική Βουλή. Και έχουν ψηφίσει τα 13 ώρα ή αντίστοιχα τα 4 ώρα. Δηλαδή ό,τι θέλει ο εργοδότης και όπως τον βολεύει. Όταν έχουν ψηφίσει ο κατώτατος μισθός με την νόμο της κυρίας Αχτσιόγλου της Νέας Αριστεράς και στη συνέχεια του κυρίου Βρούτση της Νέας Δημοκρατίας να καθορίζεται όχι με διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους και στο κράτος, στους εργοδότες, αλλά να καθορίζεται από απόφαση του Υπουργού με βάση την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και φυσικά παραμένει καθυλωμένος με ελάχιστες αυξήσεις, αντίστοιχα και οι μισθοί, καταργώντας την ουσία τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, φυσικά προφανώς θα συζητάμε για δημογραφικό πρόβλημα και για δυσκολία στους νέους ανθρώπους να κάνουν μια οικογένεια, να ξεκινήσουν αυτή την πραγματικά αυτές τα όνειρα που έχουν, για να προχωρήσουν και σε οικογένεια και να φτιάξουν τη ζωή τους. Και όταν αντίστοιχα ακόμα και στις μεγάλες πόλεις, τα ενίκια, η στέγη, το στεγαστικό, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, εδώ και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα και αλλού, βλέπουμε να εκτοξεύονται τα νίκια από την πολιτική αυτή που ακολουθούν. Με αυτή την έννοια, χρειάζονται ριζικές αλλαγές, ριζικές ανατροπές για να λυθεί μόνιμα αυτό το πρόβλημα, αλλά χρειάζεται και άμεσα, και αυτά διεκδικεί το ΚΚΕ, μέτρα ανακούφισης και από την ακρίβεια, όπως για παράδειγμα κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους αντίστοιχα. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα μιλάμε για αυξήσεις των μισθών, και αυτά και διεκδικεί το ΚΚΕ μέσα στην Ελληνική Βουλή. Τα έχουν απορρίψει όλα τα άλλα κόμματα, αλλά διεκδικούν πρώτα και κύρια, και αυτό θα πρέπει να δυναμώσει την επόμενη μέρα. Οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία τους, οι αγρότες μέσα από τα μπλόκα και τους συλλόγους τους, όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι κλπ. Για να μπορέσει να πάρει μια ανάσα ο λαός, να πιεστεί η κυβέρνηση, να φορολογηθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή έχουν ασυλία σε φόρους, πραγματικά για να λυθούν και τέτοια ζητήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Κύριε Τομπολίδη, θα θέλαμε και ένα ζήτημα για την κλιματική κρίση. Το αναφέρουμε και κάτω στο σούπερ, στο κάτω μέρος της οθόνης. Ναι. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ο Εύρος πλήγει και από τις πυρκαγιές. Σε 2,5 μήνες συμπληρώνουμε ένα χρόνο από τις πυρκαγιές του περσινού Αυγούστου. Θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο πάνω στο ζήτημα αυτό. Πραγματικά οι πολίτες, οι κάτοικοι του Εύρου και από αυτό το ζήτημα που αναφέρεται πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα μπροστά στις κάλπες. Ένα χρόνο, όπως λέτε, σχεδόν μετά από αυτές τις καταστροφές και στον Εύρο,
τι έχει αλλάξει σε σχέση με τα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Γιατί όταν μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος, το πρώτο νομίζουμε που πρέπει, θα έπρεπε να έχουν στο επίκεντρο οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, θα έπρεπε να είναι να γίνουν πολύ μεγάλα έργα πολιτικής προστασίας, δηλαδή αντιπυρικής θωράκισης, αντισημικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής προστασίας τώρα ειδικά και στον Εύρο κλπ. Τι έχει γίνει από αυτά? Τίποτα. Και ξέρετε τι, είναι μη επιλέξιμα έργα, ακριβώς γιατί αποτελούν κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα έργα δεν αποφέρουν άμεσα κέρδη στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι την προηγούμενη εβδομάδα απεντάχθηκαν 300 εκατομμύρια ευρώ που θα ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης για αντιπλημμυρικά έργα στην Ελλάδα. Μικρά, αλλά κάπου μπορεί να ήταν σημαντικά έργα. Ακόμα και αυτά, γιατί δεν μιλάμε για κανένα μεγάλο ποσό σε σχέση με τα δισεκατομμύρια που έχουν μπουκώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτά όμως τα ακύρωσαν τα έργα. Άρα, η πράσινη μετάβαση, η πράσινη ανάπτυξη να αντιμετωπιστεί κλιματική κρίση, βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την έχουν ψηφίσει και έχουν συμφωνήσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση και οι ευρωβουλευτές Νέας Αριστεράς που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αποδείχθηκε γκρίζα για το λαό. Και αποδείχθηκε γκρίζα γιατί και μέτρα προστασίας δεν έχουν υπαρθεί, όπως είπαμε, αλλά και αποδείχθηκε και γκρίζα γιατί μας υποσχέθηκαν φτηνή ενέργεια και αντιθέτως έχουμε δει με αυτή την πολιτική, με αυτές τις επιλογές στις πηγές ενέργειας να αυξάνονται, με την ένταξη στο χρηματιστήριο ενέργειας, να αυξάνονται οι λογαριασμοί και της ενέργειας και του ρεύματος και της θέρμανσης. Με αυτή την έννοια χρειάζονται μέτρα και πολιτικής προστασίας να αυξηθούν, να διεκδικήσει ο λαός μας ή ας πούμε για παράδειγμα στον Εύρο πόσες προσλήψεις γίναν, που αυτό έδειξε τη γύμνια, αυτήν έδειξε και οι φωτικοί πυρκαγιές στον Εύρο, πόσες προσλήψεις γίναν αναγκαίες που λείπουν από τις οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις δασικές υπηρεσίες. Καμία. Καμία. Και μιλάνε τώρα ξανά για αντιπυρική περίοδο και μέτρα κλπ. Άρα εκεί νομίζουμε ότι πρέπει να δοθούν χρήματα που δεν δίνονται, να διεκδικήσει ο λαός μας, να δοθούν χρήματα για να δούμε και κάποιες πραγματικά προστασία και του περιβάλλοντος και των ζώων και της περιουσίας του ελληνικού λαού. Κύριε Τουμπουλίδη, επιστρέφοντας ξανά στο κομμάτι καθαρά των ευρωεκλογών, αναμένεται, υπάρχει φόβος για αρκετά μεγάλη αποχή. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό και να κλείσουμε και μαζί με αυτό, με την αποχή δηλαδή, με το δικό σας μήνυμα για τις ευρωεκλογές? Ναι. Εμείς λέμε όντως, και κοιτάξτε, έχουν ευθύνη γι' αυτό. Έχουν ευθύνη τα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν κυβερνήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, που αυτό που εκτιμάμε εμείς τώρα, 9 μέρες πριν τις ευρωεκλογές, ξαναλέω, είναι ότι θέλανε μια προεκλογική περίοδο μουγκή, να μην συζητηθούν τα πολιτικά βασικά ζητήματα που απασχολούν το λαό, να μην εκφραστεί η δυσαρέσκεια μέχρι και η οργή που υπάρχει απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην μαυριστούν τα κόμματα αυτά που στήριξαν αυτές τις πολιτικές και να μην οδηγηθεί ένας κόσμος στην πραγματική διέξοδο, στη μοναδική διέξοδο, στην ενίσχυση και εκλογικά και την επόμενη μέρα του ΚΚΕ. Εμείς θέλουμε ένα μήνυμα και στους νέους και σε άλλο κόσμο που το σκέφτεται. Είναι δυσαρεστημένος, είναι αγανακτισμένος. Ότι η αποχή από τις εκλογές δεν στέλνει κανένα μήνυμα πουθενά. Κανένα μήνυμα καταδίκης ούτε της κυβέρνησης ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά δηλαδή η αποχή είναι λευκή επιταγή για να συνεχίσει η κυβέρνηση ακριβώς αυτή την πολιτική που ακολούθησε όλο το προηγούμενο διάστημα. Όποιο και αν είναι το όσοι και αν ψηφίσουν και όσοι και αν δεν πάνε να ψηφίσουν, το αποτέλεσμα θα βγει στις 9 Ιούνιου το βράδυ. Και θα μοιραστούν οι ευρωβουλευτές, θα μοιραστούν και τα ποσοστά. Και την επόμενη μέρα μπορεί να υπάρχουν κάποια κόμματα, όπως τον προηγούμενο Ιούνιο, ο κύριος Μητσοτάκης, να πανηγυρίζει με το ποσοστό του, και να, όποια και αν είναι η συμμετοχή. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Και η επόμενη μέρα των εκλογών θα είμαστε αντιμέτωποι με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τώρα, και με αυτή την έννοια μπορούν όλοι αυτοί που σκέφτονται, είναι δυσαρεστημένοι κλπ, να εκφράσουν αυτή τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτησή τους, πραγματικά να εμπιστευτούν το μοναδικό κόμμα που ξέρουν ότι την επόμενη μέρα δεν θα τους προδώσουν. Στις βουλευτικές εκλογές κάναν πολύ το βήμα. Είχε μια σημαντική άνοδο το κόμμα μας, εκφράζοντας αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε μια άνοδο 2,5% σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Όλος αυτός ο νέος κόσμος, που ήταν προοδευτικός κόσμος, ριζοσπαστικός κόσμος, που προερχόταν, είχε κάνει πολιτικές επιλογές από όλο το φάσμα, εκτός από τους φασίστες προφανώς.
που δεν έχουμε καμία σχέση. Αλλά αυτός ο κόσμος που έκανε το βήμα πρώτη φορά, τώρα ξέρουμε και βλέπουμε ότι έχει αναθαρρύσει. Δεν το μετάνιωσε. Εκτίμησε την επιλογή του, γιατί αυτά που του είπαμε την προηγούμενη μέρα τα είδε στο διπλάσιο και στο τριπλάσιο να γίνονται μέσα από τους αγώνες που αναπτύχθηκαν όλη αυτή τη χρονιά. Οι βουλευτές του ΚΚΕ και οι ευρωβουλευτές θα είναι εκεί την επόμενη μέρα, όχι να συναγελάζονται με τα λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά να υπερασπίζονται τα λαϊκά συμφέροντα και μέσα στα έδρανα της Βουλής και της Ευρωβουλής, αλλά κυρίως στους δρόμους του αγώνα, να οργανώνουν την αντεπίθεση του λαού απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Κύριε Τομπουλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές που έρχονται. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.